Happy News συνέχεια τώρα. Στο πάρτι γενεθλίων του διευθυντή του περιοδικού ΟΚ Νίκου Γεωργιάδη βρέθηκε η καμερά μας και μιλήσαμε για τηλεόραση. Υπάρχει μια σταθερή αξία που λέγεται Ελένη Μενεγάκη, που ακόμα και αν αναπνεύσει η Ελένη Μενεγάκη, είναι είδηση. Πρώτος η Ζέτα Μακρυπούλια άσκησε βέτο να μην είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος για οποιοδήποτε γύψη λόγο στην Κριτική Επιτροπή. Όχι. Τι θα σου πω τώρα, ότι περίμενα κάτι τέτοιο να γίνει. Δεν νομίζω, δεν είναι ο τύπος της Ζέτας αυτός. Νομίζω ότι η Ζέτα δεν θα είχε πρόβλημα με κάποιον, γιατί είναι η Ζέτα έτσι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια ίντρικα πάνω σε αυτό. Θέλω να μας πεις πώς σου φάνηκε η απόφαση της Ουρλής Κορομιλά να είναι στην επιτροπή του Just the Two of Us που ξεκινάει σήμερα. Παιδιά, τι να πω εγώ για τη Βουλοκορομιλά. Η Βουλοκορομιλά είναι η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Δεν το συζητώ. Πάρα πολύ ωραίο και θα το δω, να σου πω την αλήθεια, αύριο γενικότερα για όλο το κόνσεπτ. Καλή επιτυχία, εύχομαι σε όλους. Εμένα αυτό που μου αρέσει γενικά στα social media, πραγματικά και το λέω ειλικρινά δηλαδή μιλάω, είναι ότι αποκτάς πάρα πολύ μεγάλη οικειότητα με όλο τον κόσμο. Καλεσμένη στα Kardashians ήταν η Σούζαν Άσμπι, η οποία περιέγραψε το γεγονός που την ανάγκασε να μείνει μόνιμα στη Σύφνο.